Θυμάμαι, όταν ήμουν 55-60 ετών, είχα μία μεγάλη απορία. Ήθελα να μάθω πως είναι ο Χριστός. Προσεύχομαι συνεχώς, αλλά ποτέ δεν τον είδα με τα μάτια μου πως είναι. Είναι άραγε άνθρωπος όμοιος με μένα. Έτσι συχνά ρωτούσα τον Χριστό με τον λογισμό μου. «Πώς είσαι, Χριστέ μου? Έχεις στόμα, χέρια, μάτια και πόδια? Περπατάς όπως εμείς? Τώρα πού βρίσκεσαι και από πού έρχεσαι όταν σε καλώ στην προσευχή μου? Πώς είσαι εδώ και συγχρόνως βρίσκεσαι και στους ουρανούς?» Οπότε μια νύχτα, πριν χτυπήσει η καμπάνα για την ακολουθία του μεσονυκτικού, του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας, άκουσα στην πόρτα του κελιού μου 2-3 χτύπους. Σηκώθηκα, άνοιξα και τι βλέπω μπροστά μου? Ήταν ένας αρχιερέας, νέος στην ηλικία, μαυρογένιος, ντυμένος στα χρυσά, αρχιερατικά του άμφια. Το πρόσωπό του ήταν λουσμένο μέσα σε ένα υπερκόσμιο και υπερφυσικό φως. Όταν τον είδα, τότε δεν είχα χάσει το φως των οφθαλμών μου. Θαμπόθηκα από τη λάμψη του. Έκανα 2-3 βήματα προς τα πίσω φοβούμενος και ψιθύρισα το «Κύριε Ελέησον». Έκανα ένα αγωνίο στο σταυρό μου και τον ερώτησα διστακτικά. «Ποιος είσαι, άνθρωπέ μου? Πώς ήλθες τέτοια ώρα στο κελί μου? Δεν μοιάζεις για απλός άνθρωπος. Κάποιος Άγιος Δεσπότης θα είσαι. Ποιο είναι το όνομά σου?» «Εγώ είμαι εκείνος που επιθυμούσες να γνωρίσεις. Θα σε επισκεφθώ για δεύτερη και τελευταία φορά στο τέλος της ζωής σου για να σε πάρω κοντά μου». Μετά από αυτά τα λόγια, εξαφανίστηκε από κοντά μου. Κατάλαβα ότι αυτός ήταν ο Δεσπότης Χριστός, του οποίου την ανθρώπινη μορφή ήθελα να γνωρίσω τον τελευταίο καιρό. Μετά την αναχώρησή του, η καρδιά μου γέμισε από μια απερίγραπτη χαρά και γλυκύτιδα. Τον δόξασα και τον ευχαριστούσα για αυτή τη μεγάλη επίσκεψή του σε μένα, τον άθλιο και άσωτο. Κάποια άλλη φορά ανοίγει η πόρτα του κελιού μου. Δεν άκουσα απ' έξω το διευχόν των Αγίων για να απαντήσω εγώ με το αμήν και έτσι να μπει ο επισκέπτης μέσα. Παραξενεύτηκα λοιπόν. Ποιος να ήταν ο επισκέπτης που έμπαινε μέσα χωρίς να χτυπήσει την πόρτα? Ανοίγω τα μάτια μου και βλέπω να μπαίνει μέσα η κυρία Θεοτόκος, της οποίας το πρόσωπο έλαμπε σαν τον ήλιο. Στάθηκε πάνω από το κρεβάτι μου. Μου έκανε εντύπωση που στεκόταν στον αέρα. Δεν πατούσε πουθενά και με κοίταζε στα μάτια. Εγώ από το φόβο μου έτρεμα και δεν της είπα τίποτα. Εκείνη εσταύρωσε το μέρος όπου πονούσα, με ευλόγησε και εξαφανίστηκε από το ταβάνι. «Ναι, αλήθεια σου λέω, παιδί μου. Είδα ότι άνοιξε το ταβάνι και έφυγε.